Μπεάδ ασχαράθ νησμοθέμ μεγανέδεν μεγανέδεν τέμενου χαθάμ λαχέν μπαλα ραχαμίν αφήνου μαλεκέν ουέλ ελοέ αρουχώθ λεχολ βασάρ ιαστηρέμ μεσέτερ και να φαύλε ολαμί. Η Άρτα τίμησε την ιστορία και τη μνήμη της πρώην εβραϊκής κοινότητας το απόγευμα του Σαββάτου. Ο Δήμος Αρτέων πραγματοποίησε εκδήλωση και συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Αρτέων διοργανώνει τις εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης της εβραϊκής κοινότητας της Άρτας με αφορμή τη σύλληψη των Αρτινών Εβραίων της 24 Μαρτίου του 1944 από τα γερμανικά στρατεύματα. Ραφαήλ Δανίλ, Εστήρ Ελιέζερ, Ρεβέκα Ζακάρ, Περνούλα Ηλία, Νησίμι Ερεμίας, Εστήριο Σαφάτ, Ασέριο Χανάς, Ισάκ Κούλιας, Ηλίας Λαζάρ, Ζιόν Μπακόλα, Σαμουήλ Μιονής, Ματίλη Μιζάν, Ευτυχία Πολίτη. Και της γης, Σι ο αιώνιος ζωδότης δικαστής ο λιθινός, Σι ο δίκαιος όσιος κριτής ο επίκης, Σι που με δικαιοσύνη δίδεις τη ζωή, και με δικαιοσύνη την αφαιρείς. Ανάπαυσε παρακαλούμε σε τις ψυχές των αδικοχαμένων άσπυλων αδελφών μας, αθών θυμάτων, Ελλήνων, Εβραίων, μαρτύρων και ηρών του Ολοκαυτώματος, πολύτιμων τέκνων της Ιερής Ισραηλιτικής Κοινότητας Άρτης, που φρικτά δολοφονήθηκαν, μαζικά και βάναυσα σφαγιάστηκαν, σκληρά και απάνθρωπα αποτεφερώθηκαν, αφήνοντας την τελευταία τους πνοή, αγιάζοντας το πάνσεπτο όνομά σου. Ύψιστε παντοκράτορα, αιώνιε βασιλιά, άρχοντα της κάθε πνοής των ενσαρκωμένων ζωντανών, ποιμένα των ψυχών των ανθρώπων, ήθε να σταθείς ακλόνητος φρουρός της μνήμης τους. Για χάρη του πανίερου ονόματός σου, άνοιξε τις πύλες των ουρανών και μετά τιμών και δόξας, δέξου τις ψυχές αυτές. Καταρχήν λέγομαι Βίκτορ Ελιέζερ, είμαι Γενικός Γραμματέας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος. Κοιτάξτε, η σημερινή μέρα είχε δύο πολύ σαφή μηνύματα. Το ένα μήνυμα αφορά στη μνήμη. Ο Δήμος της Άρτας τίμησε τον τελευταίο Εβραίο επιζώντα από τα στρατόπεδα του Auschwitz, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το ποσοστό απολειών του εβραϊκού πληθυσμού στην Άρτα έφτασε το 90%. Αυτό ήταν ένα μήνυμα μνήμης που όλοι είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι, γιατί ο Δήμος της Άρτας συμβάλλει καταλυτικά σε αυτό που λέμε μνήμη. Το δεύτερο μήνυμα ήταν ένα μήνυμα ζωής. Και το μήνυμα της ζωής ήρθε από δύο σχολεία της Άρτας, από το Τρίτο Επαγγελματικό Λύκειο και από το Μουσικό Σχολείο της Άρτας. Ήταν συγκινητικές οι στιγμές και όταν ακούγαμε τα ονόματα των συγγενών μας που χάσαμε και όταν ακούσαμε ένα ύμνο προς τον άνθρωπο, γιατί ο τίτλος του τραγουδιού που τραγούδησαν τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου είναι ότι κάθε άνθρωπος έχει ένα όνομα, δεν είναι αριθμός που το χιτλερικό καθεστώς έγραψε στο χέρι. Έχει όνομα. Αυτά λοιπόν ήταν τα δύο μηνύματα της ημέρας. Με ρωτήσατε και για την Ουκρανία. Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι ομόθρησκοί μου έχουμε μάθει, έχουμε διδαχθεί με το χειρότερο τρόπο ότι δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς.
γιατί σε εκείνο το έγκλημα υπήρχαν οι θύτες, υπήρχαν τα θύματα, αλλά υπήρχαν και οι θεατές που δεν έκαναν τίποτα. Άρα η ενεργή συμμετοχή και όχι μόνο στα λόγια αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό, ο οποίος υφίσταται αυτήν την επίθεση, νομίζω ότι πρέπει να είναι δεδομένη, συνεχής, γιατί ακριβώς είναι δίκαιη. Ειδικότερα ο Δήμος Αρτέων προχώρησε σε ονοματοδοσία οδού εις μνήμη του Ισάκ Μιζάν, αρτινού επιζώντος του Auschwitz. Τότε είναι ένα μεγάλο λάθος, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν μεγαλύτερο λάθος αν δεν θυμόμασταν. Άρα το μεγάλο λάθος που έγινε τότε, προσπαθούμε όλοι μας να του δώσουμε να γίνει μικρότερο μέσα από τη μνήμη. Και πραγματικά όλα αυτά που γίνονται σήμερα στο Δήμο της Άρτας, με όλους τους αρτινούς, όλους τους ανθρώπους που βοηθάνε στο να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις για τη διατήρηση της μνήμης, ακριβώς είναι ένας τρόπος ώστε να αποφεύγουμε πάλι τα λάθη που, όπως βλέπουμε, δυστυχώς συνεχίζονται. Εγώ βρέθηκα εδώ για την ημέρα μνήμης, βρέθηκα εδώ για την ονοματοδοσία ενός δρόμου στο όνομα του πατέρα μου, Ισάκ Μιζάν. Άρα καταλαβαίνω ότι είναι πολύ μεγάλη συγκίνηση. Είναι πολύ μεγάλη δικαίωση για τον πατέρα μας για όλα αυτά που έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μεγάλη τιμή και φυσικά μας δημιουργεί μια υποχρέωση να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια όλοι μας για να μην ξεχνάμε, για να μην ξαναγίνουν αυτά τα πράγματα ποτέ. Το απόγευμα του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε μνημόσυνη δέηση στο μνημείο Ολοκαυτώματος. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε πορεία μνήμης μέσα από την Εβραϊκή Συνοικία προς την πλατεία Κιλκίης. Πολύ σημαντική μέρα. Εγώ από τη σειρά μου πρέπει να ευχαριστήσω το Δήμο Αρτέων και τον αγαπητό φίλο συνάδελφο δήμαρχο
γιατί η Άρτα τιμά με υποδειγματικό τρόπο τη μνήμη της εβραϊκής της κοινότητας και με τη σημερινή ονοματοδοσία στον τελευταίο επιζώντα αρτινό του Auschwitz, τον Μιζάν, πραγματικά δείχνει την θέλησή της η μνήμη αυτής της κοινότητας που δεν υπάρχει πια να μείνει για πάντα ζωντανή. Ειδικά σε αυτές τις εφιαλτικές μέρες που ζούμε, όπου ξαναβλέπουμε πάλι τα αποτρόπια εκείνα γεγονότα, ξεριζωμούς, θανάτους, προσφυγιά. Αυτό το μήνυμα της σημερινής μέρας, αυτό το μήνυμα του ποτέ ξανά που ακούσαμε προηγουμένως, έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, που σημαίνει ότι οφείλουμε όλοι να επαγρυπνούμε, γιατί το τέρας του ολοκληρωτισμού βρίσκεται και πάλι δίπλα μας και μπορεί να οδηγήσει σε αποτρόπαια γεγονότα, γιατί το γεγονός ότι το Auschwitz υπήρξε μας λέει ότι μπορεί να ξαναγίνει πάλι. Επομένως πρέπει όλοι να είμαστε έτοιμοι. Η ιστορική μνήμη έχει καθοριστική σημασία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη νέα γενιά που δεν έζησε τέτοια γεγονότα. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που βρίσκομαι μαζί με τον λαό της Σάρτας, με τους δημότες της Σάρτας, σε αυτή την τόσο συγκινητική εκδήλωση. Καταρχήν ήταν οι εκδηλώσεις μνήμης για την πρώην εβραϊκή κοινότητα στην Άρτα. Παλιότερα υπήρχε εβραϊκή κοινότητα, ενεργή, που μετά από τις 24 Μαρτίου του 1944 που εκδιώχθηκε με αυτό το βάναυσο τρόπο από τους Γερμανούς και οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, εμείς τουλάχιστον προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια από το 2017 και μετά να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις για να θυμούμαστε και να θυμούμαστε όλη την τοπική ιστορία. Οπότε σήμερα, με αφορμή και την ονοματοδοσία του δρόμου για τον Ισαάκ Μιζάν, ήταν χάθηκε πέρυσι, και με αφορμή το βιβλίο που γράφτηκε για αυτόν από τον Δημήτρη του Βλαχοπάνο, μάθαμε και εμείς οι νεότεροι το τι είχε γίνει τότε. Οπότε κάναμε το κομμάτι αυτό της ονοματοδοσίας εκεί που βρίσκεται το εργατικό κέντρο και είναι και το Μουσείο των Εβραίων Πεσόντων, έτσι ώστε σε ένα ελάχιστο φόρο τιμής, μια οφειλόμενη τιμή, έτσι ώστε αυτός ο άνθρωπος να περάσει στην αιωνιότητα, γιατί αγαπούσε πάρα πολύ την Άρτα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο η Άρτα δεν τον ξεχνά. Και λέμε ότι κάθε χρόνο θέλουμε αυτές τις εκδηλώσεις να τις μαθαίνουν περισσότεροι. Άρα του χρόνου θα θέλαμε και όλο μέχρι του χρόνου να περάσει στο σχολείο αυτό το κομμάτι της τοπικής ιστορίας και να το μάθουν και οι μαθητές των σχολείων, αλλά και τα κτίρια αυτά τα οποία είναι εβραϊκά και ακόμη σώζονται, να τα σημάνουμε, έτσι ώστε εμείς από τον σκόπο έχουμε και να θυμούμαστε την εβραϊκή συνοικία αυτή, αλλά να μπορέσουμε να ανοίξουμε και την αγορά του Ισραήλ τουριστικά, γιατί επισκέπτονται πάρα πολύ την Άρτα, κυρίως ας πούμε, στο κομμάτι της το ορεινό, και πάμε καλά τα τελευταία χρόνια. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους που ήταν σήμερα εδώ. Ήταν από όλη την Ελλάδα άνθρωποι, μέλη Ισραηλιτικών κοινοτήτων, και από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, η οικογένεια του Ισαάκ Μιζάν. Αγκάλιασαν, η αρτινή κοινωνία αγκάλιασε αυτές τις εκδηλώσεις. Ήταν σύσσωμη και η πολιτική ηγεσία και οι αρχές του τόπου μας. Και προχωράμε κάθε χρόνο να κάνουμε αυτή την οφειλόμενη τιμή. Και μιας και έτυχε με την αγώνα δρόμου του Γεφυριού αυτές τις εκδηλώσεις, είναι το ευχάριστο για μας ότι η Άρτα έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Πραγματικά δεν υπάρχει ούτε ένα διαθέσιμο δωμάτιο στα ξενοδοχεία της πόλης μας, και μας χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό το γεγονός.